Ένοπλοι Τούρκοι στρατιώτες εκδίωξαν τη Δευτέρα Ελληνοκύπριο Γιώργο Κτηνοτρόφο από την νεκρή ζώνη στη Δένεια, ενώ αυτός έβοσκε τα πρόβατά του, ρίχνοντας του πέτρες, σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου. Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών ερευνά το συμβάν, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο εκπρόσωπος τύπου της, Αλίμ Τσιντίκ. Ο κοινοτάρχης Δένειας, Χριστάκης Παναγιώτου, ανέφερε στο ΚΙΠΕ πως υπάρχει και σχετικό βίντεο όπου καταγράφεται τι συνέβη στην περιοχή. Πρόσθεσε πως το συμβάν έλαβε χώρα 500 μέτρα εντός της νεκρής ζώνης. Ο κ. Παναγιώτου είπε πως γύρω στις 6 το απόγευμα 6 Τούρκοι στρατιώτες κατέβηκαν από τα φυλάκια τους με τα όπλα στα χέρια και ζήτησαν από τον Ελληνοκύπριο Γιώργο Κτηνοτρόφο να φύγει απειλώντας τον. Ο ένας μάλιστα στρατιώτης όπλησε το όπλο του, πρόσθεσε. Ο κοινοτάρχης Δένειας είπε πως ο Ελληνοκύπριος Γιώργος Κτηνοτρόφος έχει άδεια για εργασίες στην περιοχή. Του φώνασαν και του έριχναν πέτρες και τελικά τον έδιωξαν. Όταν έγινε το συμβάν, αυτός μας ειδοποίησε τηλεφωνικά και έβγαλε και σχετικό βίντεο, πρόσθεσε. Ερωτηθεί σχετικά, ο κύριος Παναγιώτου είπε πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν στην περιοχή άντρες της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Ο κοινοτάρχης Δένειας ανέφερε πως καταγγελία για το γεγονός έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα Ηνωμένα Έθνη και στην Εθνική Φρουρά. Ο εκπρόσωπος τύπου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ, ερωτηθεί σχετικά δήλωση στο ΚΙΠΕ πως η ειρηνευτική δύναμη ερευνά το επεισόδιο. Πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα, ανέφερε. Πρόσθεσε πως η ασφάλεια των πολιτών εντός της νεκρής ζώνης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την ειρηνευτική δύναμη. Σύμφωνα με το 1945.com, η Κύπρος φέρεται να έχει εξασφαλίσει μια συμφωνία για την προμήθεια του υπερσύγχρονου συστήματος αεράμυνας Iron Dome του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από ελληνικές ανοιχτές πηγές, το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας πρόκειται να εφαρμόσει την απόφαση της κυβέρνησης να αγοράσει το κορυφαίο αντιπυραυλικό σύστημα του Εβραϊκού κράτους. Ως περιφερειακό σύμμαχος του Ισραήλ, η Κύπρος πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει το Iron Dome για να καταπολεμήσει την αυξανόμενη απειλή που θέτει η Άγκυρα εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσσεων στη Μεσόγειο. Ως το πιο αποτελεσματικό και εξελιγμένο όπλο του είδους του, το Iron Dome θα εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό τις αμυντικές ανάγκες της Κύπρου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.